Καθοριστικός παράγοντας για τη λήψη μέτρων κατά της πανδημίας. Από τώρα και στο εξής, οι μονάδες εντατικής θεραπείας. Η επιδημιολογική κατάσταση της Κύπρου βρίσκεται στην κόψη του ξηραφιού, με το βάρος να γέρνει εξ ολοκλήρωση τον αριθμό των ασθενών που θα χρειαστούν διασωλήνωση στην εντατική. Από μέρα σε μέρα, οι μονάδες εντατικής θεραπείας όλο και σφιχτιούν. 11 είναι οι ασθενείς που βρίσκονται σε κρεβάτι της ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας αυτή τη στιγμή. Με τους γιατρούς να χτυπούν εδώ και καιρό το καμπανάκι του κινδύνου αύξησης των διασωληνωμένων. Εάν ο αριθμός 11 ανέβει, τότε το πλάνο των αρχών θα αλλάξει άρδιν. Ακόμη και οι ώρες, τα λεπτά μετράνε. Κατά τη σημερινή σύσκεψη της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, οι ειδικοί παρουσίασαν τις εισηγήσεις τους για τα νέα μέτρα που προτείνουν. Κοινή ήταν η απόφαση να δοθεί χρόνος να μελετηθούν και τα στοιχεία των επόμενων ωρών πριν προχωρήσουν στις τελικές τους αποφάσεις. Οι εισηγήσεις των ειδικών πέρασαν και από το μικροσκόπιο του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο θα κλειδώσει αποφάσεις για ολόκληρη την περίοδο των γιορτών. Σήμερα μπήκε το περίγραμμα των μέτρων, αξιολογήθηκαν οι διάφορες προτάσεις, μια παρουσίαση την ερχόμενη Παρασκευή το πρωί πάλι με την επιδημιολογική ομάδα που θα έχουμε και τα δεδομένα τα σημερινά και τα αυριανά για να πάρθουν τελικές αποφάσεις. Το δεδομένο ότι θα υπάρχουν μέτρα μέχρι και την περίοδο των Χριστουγέννων ή τα φώτα. Η ΕΜΕΣΟΣ λόγω βαριάς επιδημιολογικής κατάστασης, σύμφωνα με πληροφορίες, οδεύει στη χρονική επέκταση του τοπικού lockdown, μίας επιπλέον εβδομάδας από τη λήξη του υφιστάμενου στις 30 Νοεμβρίου. Η πρόταση περιλαμβάνει την άρση της απαγόρευσης των μετακινήσεων από και προς την επαρχία. Σε μια κλωστή ισορροπούν και οι υπόλοιπες επαρχίες. Ένα χαλαρό lockdown με οριζόντια μέτρα σε όλες τις υπόλοιπες επαρχίες έχει προταθεί από τους ειδικούς με τα υφιστάμενα μέτρα. Μέτρα που σίγουρα θα επιτρέψουν και μια ανάσα στην αγοραστική κίνηση. Στο τραπέζι, ωστόσο, έχει πέσει και η πρόταση για ένα αυστηρό ολικό lockdown, το οποίο δεν φαίνεται να κερδίζει έδαφος επί του παρόντος. Μεγάλο κεφάλαιο που απασχόλησε επιδημιολόγους και κυβέρνηση είναι και οι μέρες των Χριστουγέννων, για τις οποίες μελετώνται κάποιες χαλαρώσεις, όπως ο αριθμός ατόμων σε οικίες και υποστατικά αν θα αυξηθεί πέραν των 10, η ώρα του κέρφιου, αλλά και το άνοιγμα των χώρων εστίασης. Μικρές χαλαρώσεις που θα δώσουν ψυχολογική όθηση στον κόσμο. Την ίδια ώρα, στη μάχη κατά του κορονοϊού ρίχνονται ακόμη 400.000 rapid test που θα διενεργούνται σε γυροκομεία, σχολικές μονάδες, στρατόπεδα. Κατά τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε και η εθελοντική συνεισφορά 40 φοιτητών που θα επιτηρούν την εφαρμογή των πρωτοκόλων σε κλειστές δομές.